Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπουμε πόση μεγάλη ασχετοσύνη υπάρχει στο πολιτικό επίπεδο για τα θέματα τα εθνικά. Άρα ένα απτό παράδειγμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον ακόμα και σε επίπεδο Βουλής, δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει χαμηλή πολιτική. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν την εθνική κυριαρχία. Πρέπει να καταλάβουμε, και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές εδώ, είναι ότι όταν μιλάμε για χαμηλή πολιτική, δεν μπορεί να υπάρχει κανένα θέμα που να αφορά την εθνική κυριαρχία. Δεν έγιναν καν αναφορές σε κυριαρχικά δικαιώματα. Στην πραγματικότητα μιλάμε για κάτι που δεν ξεπερνάει το τακτικό επίπεδο, άρα δεν ανήκει στην στρατηγική, δεν ανήκει στην υψηλή στρατηγική, και όλα αυτά που έχουμε ακούσει σε αυτόν τον ελληνοτουρκικό διάλογο καταλαβαίνουμε απολύτως όμως ότι δεν αφορούν καμία επίλυση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι πράγματα τα οποία είναι σχεδόν αμεληταία τα οποία τα συζητάμε μόνο και μόνο σε τακτικό επίπεδο γιατί πολύ απλά καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία είναι αδιάλακτη θέλει να συνεχίσει τον επεκτατισμό της και σε άλλο επίπεδο, είναι πολύ απλό, δεν υπάρχει διάλογος. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι όσοι αναρωτιούνται αν σε αυτόν τον διάλογο συζητάμε σοβαρά θέματα που αφορούν πραγματικά την Ελλάδα, είναι είτε άσχετοι ή το κάνουν εσχεμένα για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτή η χαμηλή πολιτική δεν αφορά καμία επίλυση σε εθνικά προβλήματα. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε επί της ουσίας, ούτε καν να το αναφέρουμε, απλώς επειδή υπάρχει το επικοινωνιακό, πάντοτε συζητάμε ότι υπάρχουν αυτές οι συνομιλίες, αλλά επί της δεν αλλάζει τίποτα. Άρα καλό θα ήταν να ενημερωθούν και οι πολιτικοί για να μην κάνουν ούτε άσχετες ερωτήσεις, ούτε να δέχονται και άσχετες απαντήσεις, γιατί είναι όλα εκτός πλαισίου. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και όσον αφορά το θέμα της στρατηγικής και της υψηλής στρατηγικής, πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγάλη πορεία μας έχει σχέση με τους συμμάχους, με τη στρατηγική και με την ενέργεια και καθόλου με το τι θέλει η Τουρκία. Αντιθέτως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια σίγουρα διεκδικήσεις εκ μέρους της Τουρκίας όταν θα μπορεί να το κάνει με έναν πιο εύκολο τρόπο. Τίποτα άλλο.